Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά μια κυβέρνηση μόλις 2 εβδομάδων έχει καταφέρει να ανατρέψει πλήρως το πολιτικό σκητικό στη χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που άμεσα από την επομένη των εκλογών ο κόσμος δεν περιμένει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και πώς θα τα πάει. Αντίθετα, την περιβάλλει με εμπιστοσύνη, κατεβαίνει στο δρόμο και στηρίζει τα βήματά της. Δεν την παρακολουθεί, την αγκαλιάζει και την οθεί. Ακόμα και αυτοί που δεν την επέλεξαν με την ψήφο τους. Γιατί είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο λαός αισθάνεται αξιοπρεπής και περήφανος. Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνησή μας κάνει το αυτονόητο. Επειδή παραμένει πιστή και ανυποχώρητη στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο μοχλός ατομικής αξιοπρέπειας, φορέας λαϊκής εμπιστοσύνης και εγγυητής της δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι από τις εκλογές του Μαΐου του 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε για την ανακούφιση των θυμάτων της κρίσης και της μνημονιακής πολιτικής, τη σταθεροποίηση της οικονομίας, για την αποτροπή ακόμη πιο μαζικής και ακόμη μεγαλύτερης οικονομικής καταστροφής και για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και ελπίδας. Από τότε μέχρι σήμερα αυτές οι προγραμματικές αρχές με δουλειά και συνέπεια εξειδικεύτηκαν. Μορφοποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν σε μια μεγάλη κουβέντα που ανοίξαμε όλο αυτόν τον καιρό με την ελληνική κοινωνία. Αυτές αποκρισταλώθηκαν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στους 5 πυλώνες του και πλέον περνάμε από τις εξαγγελίες στην πράξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις 3 μέρες παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι γνωστό ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Απέναντί μας βρίσκουμε ισχυρούς αντιπάλους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε ήδη και θα αντιμετωπίσουμε και άλλες μεθοδεύσεις, απειλές και εκβιασμούς. Είμαστε όμως έτοιμοι. Αλλά πάνω απ' όλα, πάνω από έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως και οι λαοί της Ευρώπης, που συνειδητοποιούν ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα προδιαγράψουν και το δικό τους μέλλον. Αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για μια εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία όπως συνέβαινε τα τελευταία πολλά χρόνια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, συγκρούονται 2 αξιακά συστήματα. Το ένα έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και τις ανάγκες των πολλών. Το άλλο συνθλίβει τον άνθρωπο υπερασπιζόμενα τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Στις πρόσφατες εκλογές, το ανθρωποκεντρικό αξιακό σύστημα της αριστεράς νίκησε στέλνοντας μήνυμα ανατροπής στους λαούς της Ευρώπης. Και δεν είναι τυχαίο πως όλα τα βλέμματα παγκοσμίως είναι στραμμένα σε εμάς, σε μια μικρή χώρα που όμως στέλνει ένα πολύ μεγάλο, ένα ηχηρό μήνυμα, ότι οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε τεχνητούς καταστροφικούς μονόδρομους και δεν συνθλίβονται από υπερεθνικά οικονομικά φαντάσματα. Οι υπουργοί της κυβέρνησης θα εξειδικεύσουν στις τοποθετήσεις το κυβερνητικό σχέδιο δράσης, τα άμεσα μέτρα αλλά και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Θα δοθεί το πλήρες και συνολικό πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης στην κατεύθυνση και της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Πέρα όμως από την πολιτική ή κομματική τοποθέτηση του καθενός από εμάς, έναν πολύ σοβαρό λόγο για να πιστέψουμε πως οι διακηρύξεις της κυβέρνησης και των υπουργών δεν είναι έπαια πτερόιντα, έζησα και τις τελευταίες μέρες. Στις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση στις πρώτες ώρες της κλήθηκε να διαχειριστεί τη μεγάλη κρίση που δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε πολλά μέρη της Ελλάδας και έδωσε ένα δείγμα γραφής. Ο νομός μου, η Άρτα, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σπίτια, καλλιεργούμενες εκτάσεις πλημμύρισαν, χωριά εκενώθηκαν, κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές μονάδες υπέστησαν καταστροφές, φυτώρια, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Είχαμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αποθηκευμένων ζωοτροφών, καθώς την καταστροφή μεγάλου τμήματος της γεωργικής παραγωγής. Επίσης, υποδομές της περιοχής, όπως και ο βιολογικός καθαρισμός, υπέστησαν ζημιές.
έγιναν και πάρα πολλές κατολιστήσεις. Εικόνα καταστροφής. Η κινητοποίηση της κρατικής μηχανής, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής της αστυνομίας και υπηρεσιών ήταν άμεση και αποτελεσματική και αποτράπησαν τα χειρότερα. Με πρώτο καθήκον να προστατευτούν οι πολίτες και να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Έγινε αμέσως σύσκεψη των υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό για να υπάρξει ένας γρήγορος συντονισμός. Επί τόπου στην Άρτα έφτασαν γρήγορα ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, οι αρμόδιοι υπουργοί, προκειμένου να έχουν και μια προσωπική αντίληψη της κατάστασης. Και άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Και φυσικά το καθήκον μας τώρα είναι να, αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή, καθοριστούν οι περιοχές πλημμύρας και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι ζημιές και να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας, ο καταρκερματισμός των αρμοδιοτήτων σε πολλά υπουργεία και υπηρεσίες είναι ένας επιπρόσθετος αντίπαλος την ώρα που καλείσαι να διαχειριστείς μια κρίση. Με διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων και της αυτοδιοίκησης όσον αφορά την πρόληψη των καταστροφών και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Όλα αυτά, τον νομό μου τον έφεραν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μιλάω για τον νομό γιατί αυτά δεν συνέβησαν στην υπόλοιπη χώρα, αλλά γιατί έχω την ίδια αντίληψη. Και αποκαλύφθηκε μία ακόμα φορά η ανάγκη να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και να μην πωληθούν τα φράγματα. Μεταξύ των οποίων φυσικά και το Πουρνάρι 1 και 2, το οποίο είναι το φράγμα στο νομό που βεβαίως δεν, πιθανόν δεν έπαιξε το ρόλο της, το αντιπλημμυρικού έργου τη στιγμή εκείνη. Επίσης, θέλω να αναφερθώ ότι... Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Σε ένα μνημείο σύμβολο στην Ήπειρο και στα Τζουμέρκα, που το θρηνήσαμε σε αυτή την καταστροφή, το ιστορικό μονότοξο γεφύρι της Πλάκας που κατέρευσε. Χάσαμε ένα κομμάτι της ιστορικής, συναισθηματικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Ο Υπουργός Πολιτισμού δεσμεύτηκε αμέσως για τη γρήγορη αποκατάσταση, που από ό,τι εκτιμήθηκε είναι εφικτή. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το αναφέρω και ήταν πολύ συγκινητικό και από πολίτες και από φορείς η προσφορά τους και για τις μελέτες αλλά και για οικονομική συμμετοχή. Κλείνοντας, θέλω να πω πως κάτι που είναι γνωστό σε όλους μας αλλά νομίζω ότι πρέπει να υποθεί. Τα δημόσια πρόσωπα κρίνονται καθημερινά και διαρκώς, κρίνονται προεκλογικά από τις δεσμεύσεις και μετεκλογικά από τις πράξεις. Το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά δεσμεύτηκε και διακήρυξε σε όλους τους τόνους πως θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια και θα ξαναφέρει στο προσκήνιο τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Η κυβέρνησή μας ήδη ξεκίνησε να κάνει τις ελπίδες του λαού πράξη. Ευχαριστώ.